Ξεκινήσαμε λοιπόν με όλους αυτούς τους bronze παίχτες, έναν silver και δύο gold. Είναι όντως gold ή έτσι μου μοιάζει. Ναι, gold είναι, γιατί ξεκινάνε από 75, είναι κάτι το απλό. Τώρα, εδώ έχει ένα center back άκυρη θέση. Το formation πρέπει να αλλάξουμε, να βάλουμε 4-2-3-1. Αυτό είναι σύστημα αλέφαντος με 5 στην άμυνα. Ελά τώρα, 3-4-1 δεν υπάρχουν αυτά με 3, τα ξεχνάμε. Το ξεχνάμε επίσης. Λοιπόν, εδώ, 4-4-2 ρόμβος. Και αυτός είναι ρόμβος. Τώρα, πού είναι το 4-2-3-1. Δεν πιστεύω να μην έχει. Α, να του. 4-2-3-1. Τι έχει κι άλλο. Όχι, αυτό είναι. Εσύ είσαι αριστερός back. Δεξί back. Έχουμε αυτόν εδώ. Τον Ζάρατ. Τώρα, εδώ χρειάζεται αμυντικά half. Έχουμε αυτόν εδώ. Τώρα θα βάλουμε να παίξει κατά ανάγκη και Γκουτιέρες, και ας μην είναι καθαρό αιμό, δεν πειράζει για αρχή. Τώρα για επίθεση έχει 75 pace. Το user interface δεν με πολύ τρελαίνει, για να πω την αλήθεια. Striker, εσύ φεύγεις και θέλει επιτελικό μέσω τον οποίο δεν βλέπω να έχουμε. Τέλεια. Θα βάλουμε αυτόν λοιπόν και θα βάλουμε το αμυντικό half εδώ. Και θα πάμε το δεξί half που δεν έχουμε δεξί. Όχι, έχουμε. Αυτό είναι εδώ. Ο δεξιός extreme είναι πιο γρήγορος, οπότε θα βάλουμε το δεξιό extreme και ας μην είναι καθαρό όμως δεξιός half. Και μετά αριστερό half θα βάλουμε ένα αριστερό half που θα έπρεπε να έχουμε, αλλά δεν το βλέπω τώρα μπροστά μου. Γιατί δεν έχουμε, αγαπητοί EA. Πολύ έξυπνο. Έχουμε ομάδα χωρίς αριστερό half. Δηλαδή πρέπει με το καλυμμένο να πάμε να αγοράσουμε παίχτες. Advance. Ξέρουμε που θα πάμε. Ανοίξουμε τα πακέτα. All players pack. Τι θα μας κάτσει. Α, ορίστε, μας έκατσε αριστερό half, ο PNR. Austin επιθετικός. Ναι, ξέρουμε τι θα κάνουμε. Center back Gamberini, Κονγκολό. Και εδώ κάτσανε μερικοί silver. Ωραία. Send all to club. Τέλεια. Πάμε, συνεχίζουμε να ανοίγουμε τα πακέτα. Ο Πίνα μας είχε κάτσει και στο προηγούμενο. Μπρίτον και Κνός για άμυνα. Ωραία, και μας κάσανε για κάποια contracts. Fitness, training και εμφάνιση, την οποία μπορούμε να κάνουμε και primary. Send all to club. Φύγανε και αυτά. Μας μένουν 3 για να ανοίξουμε. Ο Πριέτο που είναι δεξί half είναι το δυνατό χαρτί. Άλεν, Μαρτσέλο και Ρώσα. Μάλιστα. Κάποιοι silver, κάποιοι bronze. Τους στέλνουμε στην ομάδα. Με L2. Θα σας πω μετά τι θα τους κάνουμε. Ένα reward pack. Α, δούμε τι θα έχει. Αν σας κάτσει κανένα συμβόλαιο, γιατί το βλέπω προς bronze οδεύει. Λοιπόν, Αγγιλάρ, Ερατ, Μπαρέλα, Junior. Α, μόνο bronze είναι. Καλησπέρα στην Κρήτη. Όχι, δεν την ονομάζω Τερψιθέα. Σίγουρα να Τερψιθέα είναι το ντέρμπι. Από gameplay το game πως είναι, θα το διαβάσετε αύριο στο review. Και τελευταίο pack, το gold, παίζουν, μπαίνουν στο forum του Game.gr, στο sub forum online, και δηλώνουν PSN ID. Καστάν, center back. Μπαϊάνο, Γκρομπ. Τι είναι αυτό. Α,
Γυναίκα προπονητής. Οκ. Manager League Southafrican, δεν το χρειαστούμε και εδώ έχει και μια μπαλίτσα. Ωραία. Τι κάνουμε τώρα. Έχουμε ανοίξει όλα τα πακέτα, τους έχουμε στείλει όλους στο club. Α, έχει κι άλλα. Όχι, τώρα πλέον αγοράζεται μόνο. Φεύγουμε από εκεί, δεν αγοράζουμε καθόλου πακέτο. Τώρα πιθανότατα δεν θα βλέπετε το live, γιατί μου έχει βγάλει security question. Οπότε μισό λεπτό να απαντήσω στη security question, να βάλω μια ερώτηση. Λοιπόν, και καλά για να μην μου χακέψει άλλο στην ομάδα, ναι. Άλλη όρεξη δεν είχε. Ωραία. Επιστρέψαμε. Πάμε στο My Club τώρα να δούμε τι αντικείμενα έχουμε. Καταρχήν, ενεργοποιούμε το Club Item Search και έχουμε αυτήν εδώ την μπάλα που την κάνουμε active μπάλα, να παίζουμε με τη συγκεκριμένη. Επιλέγουμε τώρα γήπεδο, έχουμε αυτό, ας επιλέξουμε αυτό active. Εν τω μεταξύ παίρνουμε και manager tasks, παίρνουμε πόντους. Τώρα, η συγκεκριμένη εμφάνιση της Βόρειας Ιρλανδίας μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι μπλε και παίζω πάντοτε με μπλε εμφάνιση. Οπότε θα την ενεργοποιήσω και αυτή. Η άλλη ήταν χαβανέζικη αυτή που είχα για default. Παίρνω και ένα manager task. Τι άλλο έχει? Α, και το σήμα της ομάδας, το οποίο είναι default και ναι, θα πρέπει να μου τύχει κάποιο άλλο για να τα αλλάξω. Τώρα, για σήμα ομάδας επιλέγω συνήθως το Exeter City. Κάτω τώρα, βέβαια, επειδή είμαι νωρίς, ας μην χαλάσω λεφτά για αστείους λόγους. Οπότε πάω πάλι πίσω στην ομάδα. Και αυτό που θα κάνετε είναι το πρώτο βασικό, ότι πρέπει να δημιουργήσετε δύο squads. Το ένα είναι το squad το πρώτο της ομάδας και το άλλο είναι το squad B. Το squad B το χρησιμοποιείτε μόνο για να παίζετε match με τη CPU. Λοιπόν, squad. Πού είναι το κενό, ρε? Το Δέλτα είναι το Caps. Το κενό ποιο είναι? R2. Δεν νιώθω σήμερα. Squad B. Done. Ωραία, Squad B. Εδώ λοιπόν είναι το Squad B και εδώ μας λέει να βάλουμε τέλος πάντων όποιο παίκτη θέλουμε την ομάδα στην συγκεκριμένη θέση. Άρα επιλέγουμε τους bronze παίκτες γιατί κοινώς αυτούς χρειαζόμαστε για να παίζουμε με τη CPU. Και τέλος πάντων συμπληρώνουμε την ομάδα με το Squad B. Και όποτε θέλουμε να παίξουμε με τη CPU, έχουμε τη δεύτερη ομάδα. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα την οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να παίξουμε online match. Και θα ξεκινήσουμε τώρα. Οπότε ας διαλέξουμε τους καλύτερους δυνατούς παίκτες. Εδώ είναι το μενού με τα items που βάζουμε στον παίκτη. Έχουν αλλάξει λίγο το user interface. Εμένα δεν μου αρέσει σε σχέση με το περσινό. Με μπερδεύει πάρα πολύ. Μου θυμίζει λίγο εποχές όπου το Football Manager χάλαγε το user interface. Ο καλύτερος goalkeeper που έχουμε είναι αυτός εδώ, Μεξικανός. Θα έχουμε θέμα στο τέρμα. Πάμε να δούμε από center back τι έχουμε. Έχουμε τον Καστάν. Μας έκατσε κάτι καλό με 82 rating. Μετά έχουμε ανάμεσα σε Μαρτσέλο και Γκαμπερίνη. Επιλέγουμε Μαρτσέλο, όχι, επιλέγουμε τον Κονγκολό που έχει καλύτερο pace. Και μετά βάζουμε ποιος άλλος έμεινε από center back? Εδώ, Μπαϊάνο. Και αυτός έχει καλό pace. Λοιπόν, goalkeeper. Τώρα είναι μια διαδικασία μέχρι να κάτσω να επιλέξω τον κατάλληλο. Πρέπει να αλλάξει όλη η ομάδα.
Αυτή είναι gold, αυτός είναι αμυντικό half, να δούμε άμα έχω. Έχω δύο αμυντικά half, ο ένας είναι silver, θέλω άλλον έναν. Οπότε θα βάλω αυτόν εδώ και θα δω αν έχω επιτελικό half. Έχω και επιτελικό half έναν silver. Αλλαγή παίχτη. Left midfielder, PNR, ναι, αν και έχει 69 pace, δεν έχω και κάτι καλύτερο να κάνω και να δω από δεξί half τι υπάρχει. Όχι, είναι χάλια και οι δύο. Τώρα να δούμε πως έχω... Ναι, έχω τον Πριέτο που είναι δεξί extreme, δεν μας πειράζει. Τώρα πάμε να αλλάξουμε και το center forward, θα βάλουμε αυτόν στον πάγκο και το άλλο το ξεπετάξαμε έτσι, free transfer. Λοιπόν, θα βάλουμε τον Austin στην επίθεση, έχει 73 pace μόνο. Αριστερό back, άλλες δύο θέσεις μείνανε. Αριστερό back, τραγωδία. Τραγωδία όμως. Και δεξί μπακ. Δεξί μπακ έχουμε τον Ρότσα εδώ. Okay. Τώρα να κάνουμε έτσι κάποιες αλλαγές για να ξεχωρίζει ο τερματοφύλακας. Είναι πρώτο, center back είναι εδώ. Έχουμε τρία center forward, δεν τα χρειαζόμαστε. Οπότε κάνουμε μια αλλαγή. Και να δούμε, ξέρω εγώ, ποιους έχουμε gold. Έχουμε αυτόν εδώ. Μετά. Α, έχουμε επίσης αυτούς εδώ. Αυτός έχει 75 pace ο Μαρτσέλο. Τον βάζουμε και αυτόν μέσα. Και κατά βάση φτιάχνουμε μια ομάδα η οποία έχει κυρίως gold παίχτες. Είναι η βάση τους. Εδώ. Και ξανά gold. Τώρα έχουν μείνει μόνο center back και κεντρική μέση. Ωραία, τώρα κοιτώντας την ομάδα, είναι προφανές ότι αν πάμε να παίξουμε online τώρα, λογικά θα μας τσακίσουν, γιατί μπορεί να έχουν πολύ καλύτερους παίκτες. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ στην ομάδα είναι να ξεφύγουμε από τους bronze παίκτες. Βλέπουμε ότι έχουμε αριστερό back αυτό εδώ το μπουλουκάκι που έχει τουλάχιστον 72 pace, παλεύεται. Αλλά βλέπουμε ότι έχουμε τερματοφύλακα, ο οποίος είναι απαράδεκτος. Άρα, με τα 500 coins που έχουμε, η πρώτη μας σκέψη είναι να πάμε να αγοράσουμε τερματοφύλακα. Για να μπορέσουμε να παίξουμε online. Θα μπορούσα να παίξω κάλλιστα με τη CPU και να φαρμάρω coins, το οποίο θα έπρεπε να κάνω, αλλά είναι λίγο αντιτηλεοπτικό, ας το πούμε έτσι. Δεν θα είχε νόημα να παίξω με τη CPU, γιατί με βλέπετε τώρα και θέλετε να παίξω με άλλους αντιπάλους. Οπότε, να δούμε τι τερματοφύλακα μπορούμε να βρούμε με 250 coins. Δεν μπορούμε να βρούμε, είναι προφανές. Με 300 έστω δεν μπορούμε να βρούμε. Με 350 δεν μπορούμε να βρούμε, γιατί τώρα ανοίξαν οι servers. Με 400 έστω μπορούμε να βρούμε αυτούς εδώ. Τώρα, το θέμα είναι φέτος τι ομάδα θα χτίσουμε. Δηλαδή, θα χτίσουμε ομάδα η οποία θα βασίζεται στο αγγλικό πρωτάθλημα, στο ιταλικό ή στο ισπανικό. Οπότε, με αυτό το σκεπτικό, θα πρέπει να δούμε τι τερματοφύλακα πρέπει να πάρουμε. Ας πούμε ότι θα χτίσουμε τερματοφύλακα για αγγλικό πρωτάθλημα. Πάμε στους top players, futhead.com. Λοιπόν, και ψάχνουμε από αυτό εδώ το link. Στο δώσω τώρα στο chat. Και μισό λεπτό, γιατί το Twitch τα έχει παίξει τελευταία, παιδιά, και έχει κολλήσει μέχρι και το chat. Καλά, σας έστειλα από το username του Νίκου. Λοιπόν, από αυτό το link ψάχνω να βρω παίχτες. Ξεκινάμε με goalkeepers.
Επιλέγω λοιπόν goalkeepers και βάζω στο League Barclays Premier League. Και προσπαθώ να έχω όσο δυνατόν καλύτερο chemistry. Τώρα, έχει διάφορες επιλογές. Μπορώ να πάρω Κάσπερ Σμάιχελ, μπορώ να πάρω, ας πούμε... Έχει John Rudy, Alex McCarthy, Arthur Boruk. Είναι διάφοροι. Ο Boruk συγκεκριμένα έχει και Diving 82, από ό,τι είδα, έχει πολύ καλό. Και ο Tim Harward. Λοιπόν, Φαμπιάνσκι, εντάξει, έχει πολλούς. Ας δοκιμάσω να ψάξω μεμονωμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, Στεκέλεμπεργκ. Πούντος. Όχι, δεν μπορείτε τόσο. Ας βάλω max 500 αν υπάρχει κανείς. Όχι, δεν υπάρχει. Μετά άλλη περίπτωση. Σπερώνει. Γιατί και αυτός έχει handling 80. Αυτός πωλείται. Ωραία. 80 και 72. Ο Μπόρουκ έχει 82 και 72. Κάνω άλλη μια προσπάθεια για τον Μπόρουκ. Μου έβγαλε και τον Μπόρουκ, ωραία. Εντάξει, λοιπόν. Ας δούμε ποια είναι η πιο χαμηλή τιμή που πωλείται. Το βρίσκω και με 400, το βρίσκω και με 400. Buy it now. Οπ, κάναμε βλακεία. Δεν κοίταξα πόσο contract είχε. Συγχαρητήρια, ωραία βλακεία και πήρε αυτόν που είχε ένα contract. Ωραία. Είναι μέχρι να εξοικειωθούμε. Λοιπόν... Να βάλουμε μέσα τον Μπόρουκ. Εδώ. Οκ, και όπως είμαστε... Τώρα, όπως είμαστε, πάμε να παίξουμε online. Το chemistry είναι άθλιο. Και ο manager επίσης. Αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή, παιδιά. Δεν έχουμε λεφτά. Τώρα φτάσαμε στα 100 coins. Να παίξω τον draft. Να παίξω τον draft, μιας και είναι καινούριο mode, να το δείτε. Γιατί παίρνω, λέει, και κάτι φακελάκια τζάμπα, μου είπατε. Βγες μία. Λοιπόν, online draft. Εδώ πέρα... Draft token, ναι. Εδώ πέρα σου σε βάζει να παίξεις σε ένα match με επιλέγοντας, ας πούμε, καταρχήν formation. Έστω ότι επιλέγεις, όχι 3-5-2, αναγκαστικά 4-4-2 ρόμβο. Μετά, σε βάζει να, λοιπόν, να διαλέξεις ανάμεσα σε παίκτες, σου λέει, από αυτούς τους παίκτες ποιον θέλεις να τον έχεις για αρχηγό. Εγώ θα πω το Ρονάλντο, τι είμαστε κανένα κορόιδο. Και μου κάτσε Ρονάλντο τώρα. Και τώρα μου δίνει κάποιες οδηγίες για το πώς δουλεύει το chemistry με βάση εθνικότητα, σύλλογο και πρωτάθλημα. Οπότε εγώ τώρα πρέπει σε κάθε θέση να πατήσω select και να επιλέξω ανάμεσα σε 5 παίκτες που θα μου τύχουν ποιος μου αρέσει περισσότερο να τον βάλω στην ομάδα. Εδώ θα επιλέξω Dybala γιατί έχει 87 pace και εδώ θα επιλέξω τον Mané. Καλά και οι δύο είναι πολύ γρήγοροι. Αυτός όμως έχει shooting 76, άρα επιλέγω αυτόν. Εδώ μας έκατσε ένας Ρομπίνιο, μας έκατσε Λαντζίνι, Φαρίνα, τώρα ποιο να πούμε. Και ο Όσκαρ Τρέχο είναι καλός, έχει passing παραπάνω. Καλά, ας βάλουμε Λαντζίνι επειδή είναι πιο γρήγορος. Αμυντικό half. Καρβάλιο πολύ αργός, καλά αυτός ακόμα πιο αργός. Σνέιντερλιν... Μέντελ θα βάλω. Παίζω πάντοτε με ταχύτητα.
Α, εδώ νομίζω. Α, έχει και Μπέιλ. Ανάμεσα σε Ρόμπεν και Μπέιλ. Δύσκολη επιλογή. Τώρα πρέπει να κοιτάξω και το chemistry, ε. Αλλά δεν μπορώ να βγω πίσω να δω το chemistry. Preview selection. Α, μπορώ να κάνω και preview. Εντάξει, τώρα επέλεξα το Robin. Whatever. Αριστερό back. Δεν το βλέπω να έχει καλό chemistry η ομάδα. Ανάμεσα σε Φελίπε Λιούς και Σάντρο. Ας πούμε τον Αλεξάνδρο. Αυτός εδώ είναι πολύ αργός. Πάμε στο Μορένο. Λαπόρτε με βάση την ταχύτητα πάντα. Και δεξί μπακ. Καλά, Kyle Walker τον είχαμε. Με τη μία δεν χρειάζεται καν άλλο τους υπόλοιπους. Τον είχα και πέρυσι. Εδώ να επιλέξουμε τον Alves. Ο Ενιάμα είναι ειδική καρτούλα του έχουν βάλει. Α, έχει 82 handling, ε. Όχι Ενιάμα. Και εδώ θα βάλω complete squad. Διαλέγει αυτόματα παίχτες. Έβαλε δύο της Ατλέτικο μπροστά. Οκ, και έτσι ολοκληρώθηκε η ομάδα. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να κάνουμε improve το chemistry. Επιλέγουμε καταρχήν το manager. Ας πούμε το Martinez. Και είμαστε έτοιμοι. Ναι. Και τώρα θα παίξουμε με κάποιον άλλο παίχτη, ο οποίος έχει διαλέξει και αυτός draft και του έχουν τύχει κάποιοι παίχτες, οπότε θα δούμε τι θα μας κάτσει. Να δω, θα του έχει τύχει και αυτού κανένας Μέση, κανένας Ρονάλντο, κανένας παιχταράς. Στο Ρονάλντο ήμουν πολύ κολοφαρδός. Και στο Ρόμπεν δεξίχα. Βασικά τα άκρα μου είναι τρελοκομεία. Λοιπόν, για όσους μπήκανε τώρα, θυμίζω ότι για να παίξουμε Pro Clubs, μπορεί να παίξουμε σήμερα, μπορεί και όχι. Όσοι με ακούτε από την ομάδα, μπορείτε να ξεκινήσετε ήδη να παίζετε Pro Clubs από μόνοι σας, γιατί είναι Division 10 η ομάδα ξεκινάει, οπότε δεν έχει σημασία, δεν με πειράζει. Μπορεί να παίξετε όσο θέλετε, είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο. Εμένα δεν με χρειάζεται καν. Δηλώστε συμμετοχή στο forum topic που έδωσα τώρα, στο Twitch, και μπουκάρετε μέσα και παίζετε... Και επιλέγετε το PSN ID σας βασικά. Το γράφετε εκεί και μετά μπαίνετε στην ομάδα του Gameord. Έχει ακριβείς οδηγίες στο link που έδωσα για το πώς θα παίξετε στην ομάδα του Gameord. Θα παίζουμε συνήθως μια μισή ώρα Ultimate Team και μια μισή ώρα Pro Clubs. Μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, 2 ώρες Ultimate Team και μια ώρα Pro Clubs, ανάλογα το τι θα θέλετε εσείς. Τώρα στο draft δεν βρίσκει αντίπαλο, γιατί είναι μόλις που έχει κυκλοφορήσει το FIFA 16 και δεν παίζουν πολύ. Για να δούμε. Για τη χημεία, αν εννοείς για το FIFA Ultimate Team. Ναι, εντάξει. Αν εννοείς για το draft. Δεν με πολύ ένοιαζε η χημεία, θέλω απλά γρήγορους παίχτες. Καλά, μπορούσα να την κοιτάξω. Σε κάποιους παίχτες μπορούσα να την κοιτάξω. Αλλά στο Ultimate Team θα πάω να φτιάξω αγγλικό πρωτάθλημα. Παίχτες από αγγλικό πρωτάθλημα, βασικά. Λοιπόν. Δεν το βλέπω να βρίσκεται υπάλληλος. Δεν νοιάζεται κανείς για τον draft. Είμαι forever alone. Όταν τώρα που βλέπω από Αγγλία, ο Λουάρ Έμι παίζει πάλι στην Τζέλσι, ο Γάλλος Σεντερφόρ, ωραία παιχτάκι. Σίμους Κόλμαν παίζει στην Everton. Έχει το Τζακ Βίλσαερ. Με βάση το pace, αν κάνετε μια ταξινόμηση στο αγγλικό πρωτάθλημα με βάση το pace, μπορείτε να δείτε τι με συμφέρει να φτιάξω. Γιατί κοιτάμε τα πρωταθλήματα που έχουν τους πιο γρήγορους παίχτες και που μας συμφέρουν και οικονομικά. Λοιπόν, ξεκινάω Ultimate Team, γιατί από ό,τι βλέπω στο draft δεν ασχολείται και κανείς. Online season.
Μετά το ισπανικό πρωτάθλημα π.χ. έχει γρήγορα τον Μπέιλ, τον Ρονάλντο, αυτή είναι πανάκριβη. Έχει έναν Williams που έχει 74 ταχύτητα. Εντάξει, έχει και αυτό κάποιους γρήγορους. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να παίζω. Θα έπρεπε να είχα πάρει και επιτελικό μέσο, αλλά δυστυχώς δεν έχω. Ίσως θα μπορούσα να βάλω κάποιον στη θέση του να παίξει μπακαλίστικα. Ας πούμε, αυτός έχει 54 pace. Να βάλω... Ποιον να βάλω? Όποιον και να βάλω τώρα, απογοήτευση θα είναι. Αυτός, ας πούμε, έκανε chemistry. Εντάξει, έχω δύο Ισπανούς. Ωραία, ας ξεκινήσω έτσι. Πάμε λοιπόν, Division 10, πρώτο match. Και τι φρούτο θα μας τύχει? Φαντάζεστε να με βρει κανέναν? FIFA 15 για 12 ευρώ. Ναι, πάρτο. Το φετινό δεν έχει πάρα πολλές διαφορές. Το AI έχει διαφορές στις γυναικείες ομάδες και σε κάτι ψιλοβλακίες που βάλει η AI. Έλα καλό μου, βρες αντίπαλο. Έλα, μπορείς. Τι έγινε, δεν πήρε κανένα το FIFA 16, όλο το 15 παίζουν ακόμη? Έχουν κάνει embargo στην EA. Παίζω να ανοίξουμε κάνα port στο router. Ή θα παίξουμε με τη CPU σήμερα? Πώς θα την βγάλουμε? Με βλέπω να κάνω derby με τη CPU μόνο. Για όσους μπήκαν τώρα, θυμίζω, αύριο στο GamerGR το πρωί θα ανέβει FIFA 16 review. Έχει ανέβει ήδη στο YouTube βίντεο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Το ανέβασα 10 παρακάτι. Και όλο το Σαββατοκύριακο σας περιμένουμε στο Digital Universe. Θα είμαστε από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ. Όλες οι συντάκτες του GamerGR στο περίπτερο, στον πρώτο όροφο. Digital Universe 2 στο New York College Καλλιθέας. Να έρθετε οπωσδήποτε, γιατί θα έχουμε το arcade, θα παίξουμε battle στο arcade σε διάφορα arcade games και θα κερδίσετε δωράκια. Είτε games από τα 10 χρόνια Gameworld που περισσέψανε, αυτά που δεν έχουμε κληρώσει, είτε συλλεκτικές μπλούζες Gameworld, αυτές οι καινούργιες που έχουν κυκλοφορήσει με το λογότυπο. Και αυτή τη φορά τώρα και με το όνομά σας πίσω. Και θα ψάχνει αντίπαλο για πάντα. Όσοι θέλετε να τις αποκτήσετε, μπαίνετε στο www.tokotukan.gr. Το link υπάρχει στην περιγραφή στο Twitch και αγοράζετε μπλούζες Gameworld και βάζετε το δικό σας username όποιο θέλετε. Υπάρχουν κανονικά μπλούζες με το νέο μας λογότυπο. Από προχθές έχει ξεκινήσει αυτό. Βάζετε το username σας στην πλάτη και τις τσιμπάτε. Τι να κάνω τώρα, παίξω με τη CPU αναγκαστικά. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αλλά για να μην χαλάσω καθόλου τέτοια, για να μην χαλάσω contracts, θα παίξω με τους άχρηστους. Single player season. Και έχουμε και λέμε. Αυτό δίνει και bronze pack. Οπότε θα έχει και contracts μέσα. Πάμε εδώ. Εδώ αλλάζουμε το squad και πηγαίνουμε στο squad B. Να το. Έχουν αυξηθεί τα μενού, ρε παιδιά. Έχουν αυξηθεί τα μενού. Μεγαλύτερο σπάσιμο. Squad actions. Δεν έχει squad builder. Τίποτα. Fail. Εδώ λοιπόν βάζουμε κάποιον από τους bronze ή από τους silver. Ας πούμε εδώ έχει από Γερμανία, εδώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποια ομάδα είναι. Αυτός έχει pace 30.
Θα βάλουμε αυτόν. Δεξί μπακ έχουμε Αγκουιλάρ. Στην πρώτη ομάδα παίζει κάποιος από αυτούς τους δύο προφανώς. Έχουμε αυτόν εδώ. Τον Σμίτσεκ, πώς το λένε. Και αριστερό μπακ. Τώρα να βάλουμε τον Στόκς που έχει 71 pace. Οπότε βάζουμε αυτόν από εδώ για να κάνει chemistry. Αριστερό half έχουμε τον PNR. Ας βάλουμε τον Cooper για να έχει και εδώ chemistry. Τον ξεφορτωθούμε μια ώρα αρχίτερα. Κεντρικό half. Πάλι Άγγλο για να έχει chemistry. Να δοκιμάσουμε τον Μπαρέλα εδώ. Για δεξί χαφ. Έβαλα πάλι Άγγλο. Μάλιστα. Λοιπόν, και επίθεση. Τώρα επίθεση έχουμε Σίμονσεν, λέει Αντρέασεν. Αυτός είχε 75 pace. Εντάξει, μπορεί να παίξει. Καλά, ας βάλουμε τελείως άπιους, ας βάλουμε αυτόν εδώ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πάλι στο squad ελληνικό. Εν τω μεταξύ το squad B έχει καλύτερο... Έχει καλύτερο chemistry από το... από την πρώτη ομάδα. Και να ξαναδοκιμάσουμε online season άλλη μια φορά, αλλιώς πάμε σε single player. Λοιπόν, φτηνή ομάδα, Διούφ, Παγιέτ, Μπόγιαν, Σνάιντερ, CDM. Να πάρω τον Μαρσιάλ της Μάντσεστερ. Πόσο κοστίζει ρε εσύ Tom Giaro Martial? Αναμένουμε. Έχει να πέσει θάψιμο στο review. Τσεκούρι θα πέσει. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι σήμερα είναι 25 του μήνα. Το FIFA 16 κυκλοφορεί από τις 24, από χθες κυκλοφορεί. Και ακόμα δεν μπορούμε να βρούμε αντίπαλο στο Ultimate Team. Πολύ καλή φάση. Γι' αυτό δεν μπορούσα να βρει αντίπαλο και στο draft. Το ξέρω ότι έχω ξεχάσει το τέρμα. Δεν τελείωσα την ομάδα των άχρηστων. Απλά δώστε μου 30 δευτερόλεπτα ακόμα να δούμε μήπως βρει αντίπαλο και θα συνεχίσω την ομάδα των άχρηστων να τη φτιάχνω. Δεν την τελείωσα. Προσπαθώ να παίξω online αυτή τη στιγμή, γι' αυτό με βλέπετε με αυτή την ομάδα. Όχι. Λοιπόν, δεν έχω άλλο manager. Πάμε να συνεχίσουμε να παίξουμε τη CPU αναγκαστικά. Squad B. Και έχουμε και λέμε. Λοιπόν, τώρα τερματοφύλακα. Άντε, ας βάλουμε αυτόν. Γιατί ο άλλος έχει όλο και όλο ένα contract. Εδώ θα βάλουμε τον Μπόρουκ. Άμα τα σκατώσει ο πρώτος θα μπει αυτός. Κάνε αυτόματο έχει. Δεν βλέπω να έχει κάτι αυτόματο. Λοιπόν, search.
φτάσουμε. Θα το γεμίσουμε με silver τώρα. Παιδιά, η πλοήγηση στα μενού είναι πιο αργή από πέρυσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ. Άλλοι δύο μείνανε. Φανταστείτε πλάκα που θα έχει να μην βρει ούτε μάτς με τη CPU. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί και να μην ανεβάσω το review αύριο βασικά. Παίζει και αυτό το ενδεχόμενο. Μέχρι να λυθούν τα θέματα στους servers. Άντε να παίξουμε. Single player season. Χωρίς manager. Παίζουμε τη Luton Town, η οποία είναι κάπως καλύτερη από εμάς. Αλλά είναι κατώτερο το επίπεδο τη CPU. Είναι κάπου στη μέση. Είμαστε ακόμη σε Division 10. Πάρ' το. Α! Fail. Ωραία, καλά το πάω. Πανηγυρίζει κιόλας. Στην προπόνηση είσαι, ρε λακάμα, τι πανηγυρίζεις. Good job, όχι, δεν μ' άρεσε, δεν τα πήγα καλά. Λούκια Φάλκ είναι το ρεφερή σήμερα. Λούκια Τάουν, για να βάλει το μπολ ρολλινγκ εδώ. Παίρνουμε και τρόφις. Οπ, σου φύγε. Έφυγε. Fail. Έφυγες. Ένα μηδέν. Δεν χρειάζομαι καμιά τρελή ομάδα, ούτε κανένα τρελό chemistry. Τώρα απλά βάζω τους πιο άχρηστους που υπάρχουν μέσα. Εδώ πήρε την μπάλα. Όχι. Πού τη βγάζει ρε φίλε, προς τα πάνω το κάνω. Έφυγες, εδώ, όχι δεν πέρασε. Εδώ. Μέσα. Να μου χαθείς να χάνεσαι. Εδώ κλασικά να ανοίξουμε δρόμο. Κάνε κίνηση ένας. Όχι.
Δεν κάνετε κίνηση ρε. Όχι τώρα, είναι αργά. Όχι, όχι, βλάκια. Λοιπόν, εδώ εντάξει, μας δείχνει τα πρώτα tips ότι με R2 φέρνουμε και άλλον εκτελεστή, R2 και shoot, ότι μπορούμε να κάνουμε φαλτσαριστό. Το πιάσε ο Boosts. Καλά, το έστειλα και στη μεριά του βέβαια. Ήθελα και αριστεροπόδαρο εκτελεστή. Λοιπόν, εδώ κάνουμε την κομπίνα. Αυτό είναι shoot από bronze παίχτη. Μη σας τύχει. Έφυγες. Τι έκανε ρε, πάνω στη γραμμή το πιάσε. Ρε το τζάτσο. Πάμε. Εδώ. Γκολ 2-0. Όχι ρε, παραλίγο να το φάμε. Με τη CPU παίζετε πάντα με σιρτές πάσες στο ελεύθερο. Μην κάνετε κανένα ελεύθερο μέσα. Δίνετε μια σιρτή πάσα και παίζετε με την μπάλα κάτω. Γιατί άμα κάνετε κανένα ελεύθερο, η μπάλα είναι διεκδικήσιμη. Ποιος θα πάρει την κεφαλιά. Καλά, αυτό τώρα είναι κανόνας για αρχάριους. Απλά το λέω για όσους το ξέρουν. Εδώ παίζω το 1-2 και έφυγε. Πάρτε και το τρίτο. Έφυγες. Τέσσερα και συνεχίζουν. Εδώ βλέπετε ότι θα μπορούσα με αυτό το επίπεδο δυσκολίας που έχει να βάλω και ακόμα πιο άχρηστους παίχτες. Δηλαδή τώρα δεν παίζω με τους φουλ άχρηστους. Αυτό που κάνω είναι ότι βάζω μπροστά, ας πούμε, κάποιους gold παίχτες, άχρηστους gold, που να μην τους θέλω για την πρώτη ομάδα. Έχω βάλει τώρα, ας πούμε, ένα gold επιθετικό και ένα bronze. Ο gold είναι ο αναπληρωματικός της πρώτης ομάδας. Και μπορώ να βάλω ψιλοκαλούς gold παίχτες ή να ψάξω παίχτες στο transfer market με 99 contract. Και γιατί λέω 99 contract? Όσο πιο υψηλό contract έχει, τόσο πιο πολλά μάτς θα αντέξει. Γιατί τους χρειάζομαι μόνο για να παίζω με τη CPU. Οπότε θα βρω τέτοιους παίχτες με υψηλό pace, θα τους βάλω μπροστά επίθεση, να είναι κάπως καλοί να τρέχουν, και μπορώ και παίζω μετά με τη CPU και φαρμάρω coins. Γιατί πρέπει να βάλω goal. Αν κατεβάσω την πιο άχρηστη ομάδα, κάποια στιγμή μπορώ να φάω και goal, έτσι. Δηλαδή από division 7, 6, 5 και όσο ανεβαίνετε στο single player, αρχίζει και δυσκολεύει. Οπότε βάζετε τερματοφύλακα να βρίσκετε πάντοτε έναν καλό, γιατί άμα φάτε τα goal τις φόλες, δεν σας συμφέρει στο single player, χάνετε coins. Βρίσκετε καλό τερματοφύλακα, καλό επιθετικό, και μετά για μέσα παίχτες μπορεί να έχετε τους πιο άχρηστους που υπάρχουν. Εδώ δεν πρόλαβα. Ας πούμε στο επόμενο match. Εντάξει, ο τερματοφύλακας μπορεί να είναι και άχρηστος. Δεν υπάρχει πρόβλημα, με παίρνει να βάλω και άχρηστο. Αλλά αυτούς που θα βάλω μέσα θα είναι ακόμα πιο άχρηστοι. Γιατί η Λούτον εδώ είχε καλό επίπεδο. Γελάει ο κόσμος. Εντάξει, τώρα το επίπεδο είναι, ξέρω εγώ, ψηλό normal, semi-pro. Από τα πρώτα πρέπει να είναι. Well, logic tells you if you can
Ο Μπαρέλα τους έχει ξεσκίσει. Οπ, στουκάρε. Όχι, όχι, όχι. Πολύ καλή πάσα για μένα. Εδώ Ελένα, δίνω φεύγω. Μπαλίτσα κάτω. Μπουκάρουμε στην περιοχή. Μας επιτρέπει τέτοιο που είναι το επίπεδο. Όχι. Καλά, μα θέλω και έτσι μπορεί να μπω. Τώρα έχουμε φτάσει κάπου στο 53. Οπότε αφού προηγούμαστε 4-0, μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε αλλαγές και να βάλουμε ό,τι πιο άχρηστο υπάρχει μέσα. Αυτός π.χ. που είχε 75 πρέπει να είναι ξεκούραστος στο επόμενο μάτς. Άρα βάζουμε... Ποιο να βάλουμε τώρα? Ας βάλουμε αυτόν. Μετά... Αυτός εδώ π.χ. επίσης έχει ψιλοκουραστεί. Όχι βέβαια, είναι και το άλλο όμως, ότι αυτός είναι bronze παίκτης. Οπότε ας τον κουράσουμε, δεν μας πειράζει. Τώρα έφτιαξα πάγκο με bronze παίκτες, ήταν άσχημα αυτό, αλλά τέλος πάντων εντάξει, αυτό για την επιθετικό τον άλλαξα. Εντάξει, ας τα αφήσουμε να μην χαλάσουμε άλλο contract. Το βγάλουμε έτσι το match και κάνουμε rotation στο επόμενο. Τουλάχιστον το gold αλλάζουμε για να είναι πιο ξεκούραστος. Εδώ. Άλλαξε η κάμερα λόγω του... λόγω του voice recognition κάτω δεξιά, βλέπετε. Το voice record, έχω ανοιχτή την PlayStation κάμερα, γι' αυτό άλλαξε η κάμερα. Λοιπόν, game settings, κάμερα... Τέλε, όχι, τέλε broadcast. Κοίτα τώρα, άντε να βγάλει συμπέρασμα. Τώρα ήταν ή η τέλε, ήταν ή η τέλε broadcast. Δεν θυμάμαι ποια κάμερα είχα default. Πάρτο. Θα δοκιμάσω να παίξω απλά φιλικά μετά. Γιατί τώρα δεν έχει φάση. Τουλάχιστον να παίξω με κάποιον online. Ή βασικά όσοι είστε στο Pro Clubs, πηγαίνετε μια... στο lobby της ομάδας. Έστω ένας ρε παιδιά να πάει, να δοκιμάσουμε να δούμε άμα συνδέεται στο Pro Clubs. Σαν να κλέβεις εκκλησία είναι. Δώσε φύγε. Πώς το χάσα αυτό.
Κόφτε τον offside τη φάση, όχι πλάγιο. Τι πω και κάνω εκεί. To get his positional situation right and shots on here. Take the chance with the shot there. Yeah, thought he might have done better there. Had a bit of time and space. Good position. Oh, κοίτα που πιέζει. Κοίτα που πιέζει. Έλα στα 75 πήγαμε. Stokes. Έλα. He spotted a teammate and παραλίγο. Gone a one possession back with that tackle. Well, the clock showing 9 minutes left to play. Potts. Τι έγινε ρε, τρελάθηκε το χειριστήριο, άρχισε να πηγαίνει αλλού. Trying to do, but the pass wasn't on. It was a bad ball, as it turned out. Doyle. Μιας και τον εργοποίησα το τρένερ, λοιπόν, το τρένερ είναι αυτό. Σου λέει κάθε φορά τι θα κάνεις. Δηλαδή, εδώ σου λέει, ας πούμε, ή tackle ή άλλαξε παίκτη. Εδώ, το ίδιο. Εδώ τώρα πήρα την μπάλα, σου λέει δώσε πάσα με το χ ή ξέρω εγώ τρέξε με sprint. Και δεν είναι τυχαίο που έχει φέτος και γυναικείες ομάδες, γιατί μάλλον η EA θέλει να μάθει και τις γυναίκες να παίζουν ποδόσφαιρο. Ας πούμε εδώ. Δεν του λέει να κάνει προθυμένη, εδώ του λέει κάνει shoot. Θα έπρεπε να του πει να κάνει προθυμένη, γιατί εγώ προθυμένη μπάλα έδωσα. Τέλος πάντων. Είναι πιο πολύ για αρχάριους, γιατί οι έμπειροι τώρα δεν θα κάτσουν να ασχοληθούν με το τρέινερ. Και τα απενεργοποιούμε. Λοιπόν... πάω να δοκιμάσω να παίξω άλλο ένα match Ultimate Team και άμα δεν πιάσει έρχομαι στο Pro Clubs. Πάντως πήρα αρκετά coins. Τώρα, squads. Πάμε στο πρώτο squad. Σιγά με βρει αγώνα τώρα. Α, ο Κάχρη 13 δουλεύει τώρα. Οπότε θα μπει Δευτέρα. Θα μπω στο Pro Clubs να δω τι παίζει. Και άμα δεν κάτσει κάτι, άμα δεν μπορούμε να βρούμε ούτε και αντίπαλο, θα δοκιμάσω έστω να παίξω ένα φιλικό με κάποιον τυχαίο αντίπαλο online. Ή βασικά, αν κάποιος από εσάς έχει το FIFA 16, ας μου στείλει μήνυμα ή ας γράψει το PSN ID του. Στο PS4 πρέπει να το έχετε. Αν κάποιος το έχει αγοράσει από τώρα, ας μου το πει. Οπότε βλέπω 0 members in online. Α, δεν πρέπει να έχω εγκρίνει τις αιτήσεις σας. Αν μου έχετε στείλει, γιατί τα ανακοινώσαμε πριν από λίγες ώρες στο Pro Clubs ότι έχουμε ομάδα GameWord. Όσοι θέλετε να μπείτε, γράφετε στην αναζήτηση GameWord και μπαίνετε μέσα
Και παίζουμε μάτς κάθε Δευτέρα 10 με 12 είναι το live. Εκεί γύρω στις 11.30 ξεκινάμε και παίζουμε. Ναι, εδώ έχω δύο μεταγραφές. Για να δούμε ποιοι έχουν στείλει. Ο Τάρανδος, που έπαιζε αμυντικό half πέρυσι, και ο Λιβ. Αν με βλέπετε, μπείτε μέσα έστω ένας από τους δυο σας, να μπορέσουμε να παίξουμε. Ωραία, βλέπω ότι είστε και online. Το θέμα είναι τώρα λίγο αργά τους δέχτηκα. Λοιπόν, αλλάξουμε σύστημα 4-2-3-1, ας πούμε, για παράδειγμα. Εντάξει, μου φαίνεται καλό. Okay. Είναι κανείς σας μέσα, ρε? Λοιπόν, θα δοκιμάσω να παίξω ένα φιλικό. Οπότε βγαίνουμε από το Pro Clubs. Pro Clubs τώρα ή τη Δευτέρα ή την άλλη Δευτέρα. Αρκεί να μαζευτείτε αρκετή σε πρώτη φάση. Λέει... Καλά, μπορώ να παίξω και με τον παίκτη μου στο Pro Clubs. Αλλά σε φάση ας δοκιμάσω να παίξω... Ένα... Εδώ έχει Co-op Seasons, Online Friendly, Fender Active World Cup. Όχι, Online Friendly. Ένα φιλικό, ρε φίλε, ένα φιλικό, συνδέσου. Κάνε μας τη χάρη. Τζακίρις 7, να παίξουμε τον Τζακίρι που είναι το center for της ομάδας μας. Λοιπόν, το στέλνω πρόσκληση τώρα, οπότε βλέπετε μπλε οθόνη. Του έστειλα. Τώρα από ομάδας, εντάξει, το βλέπω και Real Madrid της πάλι κλασικά. Κάτσε να δούμε αν θα αποδεχτεί πρώτα. Βάλω rival match. XP και coins πάνω στον νικητή. Περιμένουμε να δεχτεί την πρόσκληση. Άμα δεν τη δεχτεί, πάμε σε άλλον. Φυσικά. New friendly season. Άλλος. Κάτσε να ανεβάσω τον παίχτη μου, γιατί θα το χρειαστώ σίγουρα για την ομάδα Pro Clubs. Οπότε να βρούμε πως υπάρχουν φιλικά στο Pro Clubs για να μπορέσω να παίξω με τυχαίες ομάδες, αν μου δίνεται αυτή η δυνατότητα, τέλος πάντων. Γιατί είναι πρώτη μέρα. My Pro Drop in match. Ωραία. Ωραία, βρήκαμε. Πάμε away team που έχει μπλε εμφάνιση. Επίσης θα βάλω λίγο ένα party chat private. Create party, make this party private. Οκ, okay, τώρα δεν με ακούνε online. Πείτε μου αν με ακούτε στο Twitch. Γιατί έχω γυρίσει το chat audio σε party. Με ακούτε? Έλα, καλή μου κάμερα. Ωραία.
Πείτε μου αν με ακούτε live. Με ακούτε κανονικά, έτσι. Ωραία. Δεν με ακούνε οι ξένοι, δεν τους ακούω ούτε εγώ, δεν έχω πρίξιμο, έχω την ησυχία μου. Μέχρι στιγμής λοιπόν σε αυτό το μάτς με το Pro Clubs ξεκινάμε, θα παίξουμε σε 50 δευτερόλεπτα, έχουμε μαζευτεί 5 από τη μία ομάδα, 5 από την άλλη. Εγώ επέλεξα την μπλε εμφάνιση. Να το ξεκινήσουμε 5-5, εντάξει. Ωραία, τι θέση να επιλέξω τώρα. Να επιλέξω αμυντικό χαφ και να τα ρουφάμε όλα πίσω ή επιθετικό. Με βάζουν σε δίλημα. Επέλεξα άλλο αμυντικό χαφ. 3-4-5. Καλά, αφού παίζω αμυντικό χαφ, τι το ρωτάω. Θα πρέπει να αλλάξω θέση στον παίκτη μου. Επειδή είμαι αμυντικό χαφ, θα επιλέξω αμυντικό χαφ. Πάρτο. Βα! Πάρα λίγα φάκε δεύτερο. Το μπουμπούνισε! Πού είμαι! Well, να με, αυτός με τα στεράκι είμαι, παιδιά, να με. Extra solidity. Yeah, that's right. I'm just looking at the two wide lads up top. They are. Τι βλαμμένη CPU. Η CPU στο Pro Clubs είναι ό,τι χειρότερο. Έφαγε σαβούρα και βγήκε εκτός. Καλή προσπάθεια. Και η αντίπαλη ομάδα από τους 5 παίχτες έχει και τερματοφύλακα. Πήγα να πιάσω κεφαλιά, την έπιασε ο goalkeeper. Έλα, την έκλεψα. Τι κάνεις μωρέ το μίστα ρε. Θα φάω κάτω, τον τραυμάτισα ρε. Τον τραυμάτισα, τον ξαπόστειλα. Ετοιμάζεται η κίτρινη. Το σακάτεψα. Άντε γεια. Έλα, καρφώσε το πρώτο. Καρφώσε το. Γάμω το. Πήγαινε ρε κοντά, τι περιμένεις, το αμυντικό χαφ να πάει. Γάμω το κερατό σας άμπαλι. Φέρε εδώ. Μπήκε μέσα, όλος, τα κάνει όλα μόνος του. Την έχουν δει Μαραντόνα όλοι εδώ οι ξένοι. Κάτσε πρώτο δοκάρι τώρα. Κάνει κομπίνα. Έλα. Εδώ. Έλα, κάρφωσε το. Με την πλάτη στο τέρμα τώρα. Πρέπει να γυρίσω πίσω να καλύψω χώρους. Τελικά δεν έφαγα κάρτα της καπούλαρα. Εντάξει. Έχει βάλει όνομα να το φωνάζουνε Μέση. Ωραία παλιά, έλα. Εδώ είμαι. Όχι, έπρεπε να είμαι πιο πίσω. Κοίτα παλιά που του βγάλε ρε. Όχι ρε μαλέκες, έπρεπε να το κόψω εγώ. Έπρεπε να απλώσω πόδι με τον τετράγωνο. Πρώτη ευκαιρία και βάλανε γκολ τώρα. Έπρεπε να κομπήσει το τετράγωνο εκεί. Εντάξει. Κάντο μωρέ δυνατό. Προπόνηση στα junior πάτε και κάνετε. Πήγα πάλι να πάρω κεφαλιά και πρόλαβε. Όχι. Τι έκανε εκεί. Έλα. Αν είναι δυνατόν ρε παιδιά, πάει να βγάλει 50 μπαλιά. Πού τους βρήκαν αυτούς. Στις εκπτώσεις. Αυτός ξέρει και λίγη μπαλίτσα.
Να, δεν την έπιασε. Εδώ, ζητήστε τώρα. Μπράβο. Ωραίος. Έλα, κάρφωσέ το τώρα. Έλα. Μπράβο, έλα, άντε καιρός ήταν ρε παιδιά. Ο Λίβ όταν βγει από το μάτς που μου γράψε στο chat, να μπει στο προκλάψ μέσα, έτσι. Μην χαθούμε. Οπ, πάρ το κόψιμο. Όχι ρε, τι πάσα είναι αυτή ρε, τι πάσα είναι αυτή, για κλάματα είναι αυτή η πάσα. Μπράβο, έκοψε, ωραίος. Εδώ. Δώσε πάσα ρε αγόρι μου, την έχετε δει όλοι ατομίσταροι. Πάλι δεν τον έκοψα. Ρε εσείς, έχει τόνους lag το παιχνίδι, έτσι. Έχει τόνους lag. Είναι ικανοί αυτοί να χάσουν το μάτς από τις ατομιστίες τους. Άντε, μια ώρα για το πλάγιο ρε, άντε. Μπράβο, μπράβο, έτσι σήκωνε και την μπάλα. Άλλη βλακία που κάνω εγώ. Εντάξει, έλα. Μπράβο, αυτό είναι. Κάντο, γκολ. Όχι. Άμα να τα χάνεις αυτά. Άλλος από εκεί. Έλα εκεί, άντε μπράβο, τρεις είστε. Πολύ καλό, έλα γκολ είναι τώρα. Κοίτα να δεις τη χερή που ήταν η άλλη. Οπ! Αγαμώ το μου στρώθηκε. Ω, θα μπει μέσα αυτός τώρα. Κοίτα, δεν θα τον προλάβουμε. Μπράβο ρε, η CPU καθάρισε. Πω όπως το τσακ, του τρώγαμε. Κοίτα εδώ τώρα. Ω, πάλι καλά που την έκοψα. Όχι ρε, πήγα πάνω που θα βγάζα την πάσα. Εντάξει, τουλάχιστον έκανε λάθος άλλος. Πήγα να βγάλω προθυμένη, γιατί άμα διώξω θα πάει πάλι μέσα η μπάλα. Κοίτα εδώ την έχασε. Ευτυχώς κέρδισε το φάουλ. Όχι, ο άλλος το κέρδισε το φάουλ. Πα. Όχι, παιδιά, έχει lag. Έχει lag. Δεν βλέπεις πάντα τέσσερα. Κοίτα εδώ, τώρα πάτησα το τετράγωνο και έκανα δύο δευτερόλεπτα μετά το tackling. Ημίχρονο. Εντάξει, είναι τραγικό το lag. Σε πολλούς παίχτες φέτος δεν παλεύεται. Βέβαια, συνδεόμαστε και με πολλούς ξένους, γιατί όταν παίζουμε με την ομάδα του Gameord είναι όλοι από Ελλάδα και τουλάχιστον η ομάδα μας φορτώνει από Ελλάδα, αλλά τώρα μπήκαμε πολλούς ξένους. Κοίτα, το μυστή. Αυτοί από το μυστή θα το χάσουν. Έλα, δώσ' του την μπάσα, αγόρι μου. Όλοι νομίζουν ότι είναι απόγονοι του Μαραντόνα σε αυτό το μάτς. Οκ,
Εντάξει, καλό το έκανε, αλλά εδώ άμα έδινε πάσα π.χ. άλλος το έκανε κατευθείαν σουτ. Όχι. Και τώρα τρέχουμε. Ωραία, έκοψε CPU. Εδώ, κοίτα. Εντάξει, δικό μας το πλάγιο. Πάλι καλά πέρασε. Δώστε, δώστε! Τι πάει και... Παιδιά, πάει και κάνει ατομιστίες εκεί, ρε. Δεν παλεύονται οι άνθρωποι. Πάει και κάνει ατομιστίες στην άμυνα ο τύπος. Άλλος από... Κοίτα εδώ, εδώ, εδώ. Όλοι, όλοι, παιχταράδες, ύστερα τους περάσετε όλους. Συγχαρητήρια. Έχει κοκκινήσει το στάμινα, δεν έχω και στάμινα. Τρέχω να διορθώσω τις μπουρδες του καθενός. Ενώ τα παίζεις προ κλάβεις με την ομάδα του Gamer, φωνάζεις πάσα ρε μαλάκες! Και τελειώνει η υπόθεση. Σε αυτούς τώρα τι να πας να πεις. Άντε να πεις τώρα στο Γερμανό και τον άλλο πώς τα παίζει. Εδώ, 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 πάρτο να. Βγάλ' την μπάσα, βγάλ' την μπάσα. Την έβγαλε. Έλα, έλα. Σούτ από τα 30 μέτρα. Ένας. Έλα. Οχ, εντάξει, καλή ήταν, καλή ήταν. Ω, όχι ρε, πήγα να την πάρω την κεφαλιά. Έλα, 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 κάνε κάτι. Δώσε μια πάσα. Δώσε μια πάσα. Δώσε βρε βλάκα. Είστε... Κοίτα λακ το, δατέ. Έφυγε ένα λακ, σπέξ τη μούρη. Έτσι, κόφτου την μπάλα τώρα, δεν έχει πολλά πολλά. Βάλτε ένα γκολάκι. Άλλος ατομίσταρος. Πρέπει να είμαι από πίσω του να διορθώνω τα λάθη του. Άμα του κλέψουν την μπάλα, να είμαι από πίσω να την πάρω. Τίποτα. Ω, το βάλε. Καλό ήταν. Ω! Πάβαλα γκολ! Άντε γεια! Νουμπάδες όλοι από τη Γερμανία. Μου μάθατε και FIFA. Και τα αμυντικό χάφε βάλε γκολ ρε. Νουμπάδες να πούμε. Τη ζαλίζει γύρω γύρω την μπάλα μια ώρα. Κάνε το μυστία, τους περνάει όλους. Ένα σούτ, ένα γκολ, άντε γεια. Όταν εμείς παίζαμε FIFA το 94, εσείς κρεμόσασταν από τα δέντρα να πούμε, σαν Ταρζάν. Άλλος. Εδώ, πάρε, κάνε την ατομιστία σου τώρα. Κοίτα, πάσα. Τραγικό. Όχι. Δεν μπορώ, παιδιά, έχει lag. Μπορείς να μαρκάρεις. Μπράβο ρε, καλό τάκλιν, άντε. Όχι. Διώξε. Πάλι καλά. Τι πέναλτι! Εγώ έκανα πέναλτι! Παιδιά, κοίτατε, δείτε πέναλτι. Δείτε πέναλτι που έκανα. Με κλώτησε και έκανε πέναλτι. Έχετε να φάτε θάψιμο στο review. Θάψιμο στο review έχετε να φάτε. Μπράβο EA. Μπράβο EA. Πήγα να διώξω την μπάλα, με κλώτησε στο πόδι και έκανα πέναλτι. Και είναι το πρώτο live stream για FIFA 16, έτσι. Άρε τραγικοί διαιτητές. Άρε τραγωδία. Τίποτα δεν διορθώσατε. Τα ίδια σκατά με πέρυσι είναι. Ο άλλος έπαθε τράβηγμα. Όχι. Έλα.
Έλα. Α, πήρε το φάουλ. Έλα, δώσ' μου. Δώσ' μου να το βάλω. Ω, όχι, κάτω. Τι γίνεται. Η τζούφια ρε, η τζούφια σουτάρα. Η τζούφια σουτάρα και το δοκάρι, τι να πω. Έπαθα τράβηγμα κι εγώ, όλοι τράβηγμα βαθήκαν. Έλα, έλα, κάτω, κάτω, έλα, μην το χάσεις. Κοίτα το βλάκα, το χάσε ρε. Μόνος του με το τέρμα. Απα, 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 απα. Έλα. Μπράβο ρε, Μέση, άμπαλε. Ο Μέση των φτωχών είσαι. Πού πας εσύ. Κοίτα, δεν είναι τόσο γρήγορος που δεν τον πιάνεις. Αυτό δεν ήταν πέναλτι. Το προηγούμενο ήταν πέναλτι. Το είδατε που το τζάκισα. Ό,τι θέλει δίνει ρε, ό,τι θέλει. Κοντρόλ για τα πανηγύρια. Μπράβο. Έλα, έλα, έλα. Πάλι ατομιστίες. Απέναντι μόνος του. Απέναντι μου. Μπράβο, τον είδες. Το πιάσε. Όχι, βλακία δικιά μου. Μα πάλι καλά. Πού την έδωσε. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω τώρα να μηνθούμε και να κλέψουμε την μπάλα. Παιδιά, τι φάουλ έδωσε. Πού, ποια κάρτα. Εμείς φάουλ. Ρε, ναρκωτικά παίρνουν οι διαιτητές αυτό το παιχνίδι. Από πέρυσι ξεκίνησαν τα ναρκωτικά. Έλα τώρα, μην το χάσεις. Α, είναι offside. 3-2, τώρα θα χάσουμε. Δεν είναι 3-2, καταρχήν είναι 2-2. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Παιδιά, έκανα κεφαλιά και φύγει μπάλα πίσω. Αϊντε. Έλα, προλαβαίνουμε. Μπράβο. Κοίτα σούτ, ρε. Κοίτα σούτ τώρα, λες και του κάνει προπόνηση. Κάνε σούτ και πάθε τράβηγμα. Εντάξει, άντε, γεια. Δεν είναι 3-2, 2-2 είναι. Το πέναλτι δεν το δίνεις ούτε σε τοπικό πρωτάθλημα. Ούτε στην Ελπίς Χορτερού δεν δίνουν τέτοια πέναλτι. Τι, μέχρι να κάνω το κοντρόλ, άντε, γεια. Λοιπόν, εντάξει, αναπτύσσουμε τον παίκτη μας. Αυτό μόνο. Live match. Να δούμε τώρα, ο Live μπήκε στην ομάδα. Μας περιμένει. Για να σε δω. Νάτος ο Λιβ. Έλα λοιπόν, χώσου. Κάτσε να σε κάνω invite και στο party. Περίμενε. Λιβ 2209. Invite. Ελπίζω να σε έχω στην λίστα φίλων μου. Λιβ. Κοίτα, 400 άτομα φίλους έχω, παιδιά. Περίμενε, θα τον βρω. Λιβ. Πάμε στο L. Λιβ, να το στον έχω. Δεν ξέρω αν έχει μικρόφωνο. Αν έχει μικρόφωνο θα τον ακούσουμε. Λοιπόν, λαμβάνεις. Έλα, μ' ακούς. Ωραία. Το όνομά σου, θυμίσαι μου.
Ηλίας. Παιδιά, πείτε αν ακούτε τον Ηλία στο chat, γιατί είναι το πρώτο live stream που δοκιμάζω να κάνω invite κάποιον σε party chat. Αν τον ακούτε, θα είναι ευχής έργων. Τι θέση θες να παίξεις? Ωραία. Επιθετικό half, κάτσε να δούμε τώρα. Άμα είναι κλείσει το live stream για να με ακούσω από το... για να με ακούσω κατευθείαν από το μικρόφωνο. Λοιπόν, ωραία. Ωραία, βάλ το να CAM και ξεκινάμε. Ωραία. Ο Τάρανδος... Α, να και ο Τάρανδος, ρε, είναι και ο Τάρανδος μέσα. Ωραία, μπες εσύ στη θέση σου και προσκαλώ και τον Τάρανδο στο party chat. Λοιπόν... Τώρα θα κάνω αναζήτηση. Τάρανδος... Όχι, κάτσε. Λοιπόν, online. Τάρανδος. Εντάξει. Του στείλα πρόσκληση. Α, δεν τον ακούτε τον Ηλία. Εντάξει, δεν σε ακούνε. Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει. Νομίζω δεν τον ακούνε καθόλου. Είναι μόνιμο θέμα αυτό του PS4. Και τώρα εμφανίζομαι με zoomed in στην κάμερα, γιατί έτσι θέλει η Sony. Λοιπόν, ο Τάραμτος πρέπει να έχει βγει λογικά για να... Κάτι θα πρέπει να κάνει τώρα. Λοιπόν, ωραία, εδώ είναι ο Τάρανδος. Ωραία, του είπα μπες CDM, ελπίζω να το είδε. Λοιπόν... Ο Έλατο λέει, μπήκε online με τον Τάραντο. Α, σε ακούνε λέει πολύ σιγά, Ηλία. Άμα το δυναμώσεις, για δοκίμασε. Εγώ σε ακούω κανονικά, απλά εντάξει, το PS4 έχει θέμα. Ωραία, οκ. Okay. Λοιπόν, match type League Cup. Εντάξει, League θα παίξουμε. Λες να διαλέξω κάνα any position. Το κάνω any position. Αργεί ο Τάρανδος, θα μπει στο επόμενο μήνα. Ξεκινάμε να ψάχνουμε. Ανά τους μπήκε. Έλα, μπες. Τάρανδος, μας ακούς? Λογικά δεν μπορεί να μας ακούς, γιατί είμαστε στο party chat τώρα. Εντάξει, μπήκε. Πάμε. Λοιπόν, έχω any player, επιτελικό half ο Ηλίας και αμυντικό half ο Τάραντος. Να δούμε τι φρούτα θα μας τύχουνε.
Pro Club ξεκινάται από Division 10, να ξέρετε. Μισό λεπτό να κάνω invite και τον Τάρα να δω στο party. Invite. Τώρα καλά ξεκινά το match βέβαια. Λίγο άκυρη στιγμή. Well, this is the first game of the season and they will want to get off on the right foot. This time you practice so long and so hard. Pre-season training and you hope to turn it all into 3 points. See if they can. Εγώ είμαι αυτός. There's going to be a throw in after that tackle. Έλατε κοντά ένας. Δεν έχω ξαναπαίξει. Με any player και θα κάνω την μπούρδα τώρα. Την έκανα την μπουρδα. Έλα, φέρ' την μπάλιτσα. Κάτσε, έχω κολλήσει, ρε. Πώς επιλέγεις παίχτη, ρε, γάμο, το στο πλάγι. Μέσα. Ελία. Οπ. Ήσουν απλάγια. Κοίτα, κάνε μωρέ την μπάσα. Αν είναι δυνατόν. Το control καρφωμένο τέρμα πάνω, ρε, εσύ το αναλεκτόχα και βγαίνει μαζί με την μπάλα ο παίκτης. Άντε, μπράβο. Όχι, άργησα πάλι. Πω! Λοιπόν. Εδώ. Καλό. Πήγα πάνω στον παίκτη. Ο, τι έκανα, ρε γάμο, το κράτησε την εντολή πάλι. Ναι, δεν με θέλει σήμερα. Όχι. We can tell he knows the game. He had a sixth sense there to get to the right position and nick the ball. Cut out the pass. And that'll be a throw. Εμείς βγάλαμε. Good anticipation by the opposing player there to read the direction of the throw. Έχουν παίχτη για τέρμα. Τι έγινε μπουλούκι από εδώ πέρα, έλα ένας από εκεί. Τι φάση. Την μπάσα πάτησα. Really strong tackle and the ball's gone out for a throw.
Ρε σοβαρά, η διάταξη των παιχτών είναι πολύ περίεργη. Πηγαίνουν όλοι να μπουλούκι στην μπάλα. Δεν απλώνονται στο γήπεδο. Δεν απλώνονται στο γήπεδο. Κοίτα εδώ, δεν υπάρχει αριστερό μπακ εδώ πέρα. Τώρα δεν είχα επιλογή. Μπράβο. Ω! Γκολ, διόρθωσα. Διόρθωσα. Το έχω. Εντάξει, είναι θέμα συνήθειας. Δώσ' το φάουλ εκεί. Πάρε και την καρτούλα. Να μην περάσει μία. Όχι. Έπρεπε να δώσω πάσα εκεί. Κόψ' τον άμμο, ρε. Πάσα, 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 πάσα. Μπράβο. Οπ, την πήρα πίσω. Σέντρα. Τι σέντρα ήταν αυτή, Χριστέ μου, πώς την έβγαλε έτσι. Ρισκάρει, ρε φίλε, για την κατοχή. Οπ. Γαμώτο. Πάλι όλοι ένα μπουλούκι στην μπάλα. Όχι, βλακία μου. Μπράβο, καλό! Καλό! Για λίγο. Έλα, έλα κοντά στο corner για την κομπίνα. Μπορείς. Ή θα μας καταλάβουν. Καλά, το κάνουμε μέσα. Τι έγινε, ρε. Ποιος άλλος το κάνει το corner. Α. Μπροστά. Ημίχρονο, ρε. Πάνω στην επίθεση μας έκοψε. Έλα, τους έχουμε. Πόπο, ρε, εσύ σου έχει πέσει το στάμινα τελείως, πρόσεχε. Έχεις φύγει τελείως, ναι. Και όταν παίζεις εσύ και τον κουνάς τον παίχτη συνέχεια, χαλάει το στάμινα για πλάκα. And we've got another 45 minutes to go. And set your watches, off we go. Όχι. Well, you can see what he was trying to do, but the pass wasn't on. It was a bad ball, as it turned out. Real good contest between these. Εντάξει, τουλάχιστον έχουμε το πλάγιο. Το κάνω μέσα. Μέσα, μέσα, μέσα. Οπ, οπ. Α. Βλακία. Ανοίγουμε το παιχνίδι. Βγάζω. Έφυγες.
Όχι ρε γάμο το. Ήταν γρήγορο. Σου έχει ξεμείνει το στάμινο τώρα. Να πάρουμε κεφαλιά εδώ. Όχι ρε. Μάμα η κεφαλιά πήγαινε μέσα θα την είχε έτοιμη. Πάλι τα ίδια. Ωραία. Όχι μου πω το lag, μαλακία, αντί να βγάλω, έπρεπε να βγάλω παλιά ρε πούστη. Πω. Πα, έπρεπε να την πιέσω. Τι, μπερδεύτηκα ρε με τους παίκτες ρε, νόμιζα ότι ήταν ο άλλος. Αν είναι, νόμιζα θα έπαιρνα κεφαλιά εκεί πέρα. Πάμε, πιέζουμε. Βγάλει την μπάσα ρε, δώσ' το φάουλ, άντε. Βλακεία πάλι, πάλι βλακεία, δεύτερη φορά ρε, πούστε από βλακεία μου. Ναι. Προσέξτε τους παίκτες. Έφυγε. Έλα. Πρόσεχε στήριγμα. Έλα, στήριγμα. Όχι ατομιστίες ρε, στήριγμα. Κοίτα τώρα. Σωθήκαμε στο τσάκρι που είστε από τον goalkeeper. Έλα ρε πούστη, όχι από κόρνερ ρε πούστη, όχι από κόρνερ. Εντάξει, προλαβαίνουμε να το γυρίσουμε. Τι έκανα! Έχω τρελαθεί στις βλακίες σήμερα. Έλα. Θα βγει. Όχι offside ρε πούστη εκεί πέρα. Σου βγάζω σηκωμένη. Όχι σούτρε. Έλα, πούμε, έχει... Έλα. This is fascinating, and the crowd are loving the drama that we're watching here. Just a one goal in it in favour of the team. Έλα ρε παιδάκι μου με το lag, τρέχα. Ωχου με τις βλακίες μου.
Δεν γίνεται ρε πούστημα αυτό το lag. Δεν γίνεται. Σπάει νεύρα αυτό το lag. Σπάει νεύρα. Σπάει νεύρα το lag. Κοίτα εδώ μέχρι... Έμα δεν γίνεται τώρα. Μέχρι να τη διώξω έχουν περάσει 3 δευτερόλεπτα με το lag. Δεν παίζεται αυτή η μαλακία. But luck was with him, in it goes, it counts. Now, I think the goalkeeper thought he got his angles covered there, but he didn't look too pleased when it rebounded in. Just a reminder, 3-1 it is now, the scoreline. Να κλέψιμο ρε πούστη, ένα κλέψιμο. Into the tackle and the result is going to be a throw. Elia. Έλα ένας κάνει κίνηση. Όχι, βλακία. Πάλι είχε κρατήσει την εντολή. Δεν γίνεται, αυτό το κολοποδόσφαιρο δεν παίζεται. Κάθε χρόνο τα ίδια. Να παίξουμε άλλο ένα. Τώρα δεν ξέρω αν θα αξίζει να επιλέξω όλους τους παίκτες ή όχι. Λοιπόν, εσείς στείλτε email στο users@gamer.gr για να κερδίσετε ένα... καλά, δεν έχει μπει και το Nightboot. Τρέχα, γύρευε. Λοιπόν, θα κληρώσουμε... Όταν θα λήξει το επόμενο παιχνίδι, θα κληρώσουμε ένα key... ένα PC game. Λοιπόν, όπως είμαστε συνεχίζουμε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν είμαι ο DestroyerGR, είμαι ο GamerGR. Μπαίνω με το account του Νίκου, απλά users@GameWorldGR. Εδώ στείλτε. Όχι. Παιδιά, γράψτε κάποιος στο chat το email. Γράψτε κάποιος στο chat το email. Έχουμε κάνει 100.000 κληρώσεις. Γράψτε κάποιος το email στο chat. Δεν τα κάνω εγώ κάθε φορά. Και θα κληρώσουμε ένα PC game. Τώρα ποιο θα είναι δεν ξέρω. Ξαναρχίσαμε τις βλακίες. Ακόμα δεν αρχίσαμε, το φάγαμε ρε πούστη. Βγήκε η σέντρα εκεί. Όχι. Άμα το. Πάλι τα ίδια με το lag. Δεν παίζεται αυτό το πράγμα. Δεν παίζεται.
Καλά που το κατάλαβες ότι είναι φάουλ. Φάουλ. Κόρνερ, τίποτα, δεν υπάρχει φάουλ, μόνο κόρνερ. Jeff Shreves is on the case. Rizzio's up on the touchline, keeping an eye on him as he went over on his ankle. Looks like he's going to be okay. Cheers, Jeff. Bon Lahore. Torres. Προλαβαίνεις. Ποιο φαουλ. Τι ποιο φαουλ, ποιος έκανε φαουλ. Θα μας τρελάνει. Καλά που το κατάλαβε. Όχι πολύ δυνατό πάλι. Τι έπιασε ρε πούστη. Όχι. Like easy interception because the pass wasn't really a very thoughtful one. Got in and blocked it. Τι παίζουνε, Πούλμαν παίζουνε. That will help ease the pressure. Like Bon Lahore. It's a poor touch and the... Όχι ρε φίλε, τι κάνω. Έλα, κάτι μπάσα τώρα, τι είναι αυτό. Μπράβο. Σου δίνω.
τι πάσα είναι αυτή ρε τώρα, μα είναι δυνατόν τώρα το κολοπέχνιδο. Εντάξει, είναι με πλάτη, είναι τέτοια πάσα, το είναι αυτή πάσα. Έλα με το τρέινερ, μου έχεις σπάσει τα νεύρα σήμερα. Άντε πάλι το τρέινερ, άντε πάλι το τρέινερ. Moving forward with some danger to the opposition now they're here. Able to make a good interception. Έλα, εντάξει. Για περίμενε λίγο. First half has been quite tense here. Reflected in the way the crowd has reacted, but they have seen the scoring being opened and it's really set up for the second half. It is set up. I mean, it's been a tight game. If that continues, obviously the team with their noses in front will fancy themselves. I just hope that it gets a little bit. Trainer off. Το είχα κλείσει. Αλλά αυτό επιμένει. Κοιμήθηκε, αλλά σου έχει φύγει. Σου δίνω πάλι. Αχ. Κοίτα πάλι πάσα. Κοίτα κοντρόλ. Έλα, μπράβο, έλα, μπράβο. Δεν παλεύετε, αυτό το lag δεν παλεύετε ρε πους. Θα φάει θάψιμο στο review. Θα φάει θάψιμο, δεν παλεύετε το lag. Μην πάρει κανείς το FIFA 16, μην κάνετε μαλακιά και το πάρει. Ένα έκτρωμα είναι. Ας παίξει με το 15 όποιος θέλει. Ένα έκτρωμα, έχουμε φάει τόσο lag στη Μούρη, δεν έχω ξαναφάει στη ζωή μου. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, πατάω την μπάσα και αφήνει την μπάλα πίσω. Καλά, εντάξει. Α, του έκανα και φάουλ τώρα, έτσι. Του έκανα και φάουλ. Τίποτα, διαιτησία, είναι ίδια σκατά με πέρυσι. Μόνο τερματοφύλακες έχουν διορθωθεί από ό,τι βλέπω. Η διαιτησία και οι σερβερς είναι κλάφτα. Νεκροταφείο. Forward there. This is how they love to play on the break. Hit the post.
Μαλάκα, Άγιο είχαμε. Δώσε πέναλτι, μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, και άλλο κάλπικο πέναλτι σήμερα. Αφήστε το replay να δούμε το πέναλτι, να γελάσουμε. Α, καλά, εντάξει, ναι. Εντάξει. Γελάει ο κόσμος. Offside, καλά. Ναι, όχι, δεν είναι φάουλ αυτό. Δεν είναι καθόλου φάουλ αυτό. Πάλι δεν βγαίνει πάσα. Έλα, άντε επιτέλους. Άντε επιτέλους να πούμε. Τι μαλακία. Και τώρα είμαστε πίσω επειδή έχει πάρει άλλο σκάλπικο πέναλτι. Αχ, άμα το να προλάβαινα να την έβγαζα. Πιέσουμε εκεί. Έλα, μία ώρα ρε με το lag να βγάλει την μπάσα. Μία ώρα να τη βγάλει. Και τη βγάζει αλλού φυσικά. Μαλάκα, όχι ρε μαλάκα. Πιάστο! Παναγία μου, τι ήταν αυτό. Δεν το σώζουμε τώρα με τίποτα. Βλακία ρε πούστη, βλακία πάλι. Further centre half and the goalkeeper forward yet, but we're approaching that moment. Here's the cross. Done well the defender to stop that cross. Well, there, the goal up. Now they've got a corner hit. We want to see that goal again, don't we? That's dealt with the problem. It's a real hustle between the two of them. Try and get the ball. Thank you.
to add on 3 minutes. Όχι κύριε, δεν έχει, υπάρχει κανείς εκεί. Έλα. Τίποτα, μαλακίες. Λοιπόν, τώρα άμα θέλετε συνεχίστε να παίζετε, αλλά εντάξει, τώρα με δύο παίχτες δεν έχει νόημα. Δεν πρέπει να τουλάχιστον πέντε παίχτες. Γιατί έτσι άλλως Division 10 είμαστε. Τώρα εγώ το κλείνω το live, θα κάνω μια την κλήρωση, θα δω τι μηνύματα έχω και θα το κλείσω το live. Όποτε είστε online, άμα θέλετε μπορείτε να παίζετε. Τώρα Δευτέρα μπορεί να έχω 10 με... θα έχω 10 με 12 σίγουρα, αλλά δεν ξέρω ακόμα αν θα παίξω πρώη FIFA. Αυτό σκέφτομαι. Λοιπόν, αυτά. Κάτσε να βγω μία από το party chat. Okay. Να πάρω καλύτερη ADSL. Έχω VDSL. Έχω VDSL εδώ και ένα χρόνο. Λοιπόν... Δεν είμαι Κωστάκη, δεν είμαι ο DestroyerGR, αγόρι μου, επειδή είσαι πρώτη μέρα στο live stream. Δεν είμαι ο DestroyerGR, από την πρώτη έκδοση το παίζω. Ναι. Δεύτερον, δεν το αγοράζω. Έχεις μπει κατά τύχη σε ένα live stream, δεν ξέρεις με ποιον μιλάς, δεν το αγοράζουμε, σου στέλνουν εταιρείες τζάμπα και κάνουμε review. Τρίτον, η διαιτησία έχει πρόβλημα. Στο Pro δεν δίνει foul, στο FIFA δίνει τα πάντα, τα δίνει penalty. Και αν θες να κάνεις ένα πείραμα, άφησε το χειριστήριο έτσι όπως είναι, άστο να παίξει μόνο του και θα σου δώσει penalty. Μου έχει τύχει εμένα σε corner αντιπάλου, είχα φύγει να κοιτάξω κάτι, έπαιζα μόνος μου, single player. Και το άφησα και έδωσε penalty, που θα μου πεις ότι δεν φταίει η διαιτησία. Και η διαιτησία φταίει και το lag φταίει. Και εν πάση περιπτώσει, το έχω πει 100.000 φορές στο live stream, όποιος πιστεύει ότι είναι μάγκας και πιστεύει ότι έχει την υπερομαδάρα και ότι είναι υπεργαμάτος, μπορεί να μου δείξει τις επιδόσεις του στο FIFA Ultimate Team και στο Pro Clubs. Γιατί εμείς έχουμε φτάσει και στα δύο Division 2, και στο Ultimate Team και στο Pro Clubs. Άρα, όποιος θα μου το παίξει μάγκας, ας μου στείλει πρώτα screenshot στο chat με το να γράψει τις επιδόσεις του και με το PSN ID του. Όποιος μου πει ότι δεν φταίει η διαιτησία και ότι δεν φταίει το lag. Και τρίτον, να έχει παίξει και το FIFA 16. Βασική προϋπόθεση. Γιατί άμα δεν έχει παίξει το 16 και νομίζει ότι το 15 είναι ίδιο με το 16, σαν και αυτούς που το upload, εντάξει, ναι, ναι, ό,τι να είναι. Τα ευχαριστώ και στην Ελλάς Online, βασικά, που σε κάθε live stream μας δείχνει την απέραντη αγάπη της η Ελλάς Online και το Twitch την τελευταία εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε να... Πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, ο MC μας λέει ωραίο stream, μέτριο φάνηκε το παίγνιο, χαλαρώσανε πολύ στην EA. Ισχύει, άπειρα ισχύει. Ο The Greek Gamer λέει, εγώ δεν είχα προβλήματα, έβρισκα αντιπάλους όλη τη μέρα και ο Καστάν κάνει 8.000 coins. Εμένα και δεν μου τυχαίνουν αντιπάλοι. Επίτηδες μου την έχει στημένη EA. Ούτω πάθα στα τέτοια σφυρίγματα, λέει ο Ζάκ 92. Ο Chris Alex λέει: με απογοητεύσε το FIFA προς το lag που λογικά θα φτιαχτεί στα πρώτα patch. Αλλά κυρίως απογοητεύτηκα από το gameplay. Νομίζω φέτος θα προτιμήσω το Pro. Τα λέμε αύριο στο Digital Universe. Οκ. Okay. Σήμερα πρόλαβα, λέει, μία ώρα από το stream. Από τα λίγα που είδα, μέτρια τα πράγματα στη διαιτησία και φέτος. Καλή τύχη σε όλους και καλά να περάσει το σηκού στο Digital Universe. Το άσπρο κοράκι. Λοιπόν. Ο Αντρέας λέει: καλησπέρα στην ομάδα. Πολύ ρόλο το ποδοσφαιράκι, θα το ήθελα πολύ. Φαίνονται μεγάλες διαφορές σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις. Όχι. Καμία διαφορά. Σε σχέση με πέρυσι έχει φτιαχτεί μόνο το AI και, και έχει μπει το γυναικείο πρωτάθλημα. Αυτό. Ποιο πρωτάθλημα, 14 εθνικές, sorry. Λοιπόν, πολύ ρόλο το stream, μάνα, είσαι το ευχαριστώ μου σχόλασμα από το διάβασμα. Συνέχισε έτσι. Ο Χάρης λέει: ωραίο live. Ο Μαντρελένος λέει: δεν μου αρέσει το FIFA αρκετά όμοια με το προηγούμενο. Ωραίο live όμως. Ευχαριστώ, Μαδελένος. Ο Νίκος λέει, ο Μπάμπης μάλλον: καλησπέρα, καλό το stream και σήμερα με αρκετή ένταση. Δεν είμαι fan των Soccer, αλλά έχω την εντύπωση ότι μου αρέσει καλύτερα από το Pro. Άλλο. Έχουμε άλλο email. Από το 1 ως το 12 θα κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν... Από το 1 ως το 12...
που μπορεί να είναι Steam Key, μπορεί να είναι συλλογή από πίσω. Games, δεν έχω κοιτάξει, είναι στο δίπλα PC λίστες. Λοιπόν, είμαι 18 χρονών έμπειρος. Εγώ είμαι 32 χρονών έμπειρος και παίζω ποδοσφαιράκι από το 88 παίζω. Και FIFA και Pro παίζω από το 94 την πρώτη τους έκδοση. Αυτό, 18 χρονών έμπειρος. Το λες και... Λοιπόν, το όνομά μου ακούγεται μεγάλη μαλακή στα ελληνικά. Να την παθαίνεις να διαλέξεις να γνήμεις τα 9 ετών. Λοιπόν, τα λέμε αύριο Digital Universe. Από τις 12 θα είμαστε μέχρι τις 9. Μπορεί να μην έρθουμε 12 ακριβώς, αλλά θα είναι κάποιοι συντάκτες 12 η ώρα. Εντάξει, για σιγουριά υπολογίστε 1 η ώρα με 9. 8 η ώρα έχουμε την παρουσίαση του GamerGR, 8 με 8.30, όπου θα κάνουμε live reviews για νέα games που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες και που θα κυκλοφορήσουν. Και μετά έχουμε Κυριακή στις 6 με 7.30, για μια μισή ώρα θα κάνουμε live show με μικρόφωνα και θα μιλάμε με κόσμο. Οπότε Κυριακή 6 με 7.30 θα γίνει το απίστευτο τζέτζελο και θα μοιράζουμε και δώρα και θα γίνει χαμός. Παρουσίαση στο stage θα είναι το Σάββατο, είπαμε 8 με 8.30. Λοιπόν, τώρα η είσοδος είναι ελεύθερη και ξαναλέμε, Digital Universe 2 θα γίνει στο New York College στην Καλλιθέα, στάση ηλεκτρικού Καλλιθέας. Πληροφορίες υπάρχουν στο GameMore.gr, στην κατηγορία ειδήσεις events και στο κανάλι μας στο YouTube, στο κανάλι του GameMore.gr. Οπότε αύριο σας στέλνω Σαββατοκύριακο από το πρωί στο βράδυ στο περίπτερο του GameMore.gr στο New York College, στον πρώτο όροφο, στην Καλλιθέα. Εκεί που έχει γίνει το Digital Universe το πρώτο και το GameMore το event το Δεκέμβριο, ξέρετε. Πλέον. Όχι Hellenic American College, στο κέντρο, New York College, στην Καλλιθέα. Σταθμός ηλεκτρικού Καλλιθέας, μην μπερδευτείτε. Όλη μέρα εκεί, τζάμπα είσοδος, θα έχει και ποτάκια χέλ. Λοιπόν, τα λέμε, τα φιλιά στα μούτρα. Και καλό Σαββατοκύριακο όσους δεν έρθουν. Όσοι στα Παθήνα, κανονίστε να έρθετε. Φιλιά.